Λοιπόν, θα κάνουμε την πρώτη σύνδεση για την εκπομπή. Από το Ηράκλειο θα πάμε στην Καλαμαριά, στο γήπεδο εκεί, όπου βλέπουμε τον Γιώργο Μίνο, που έχει και δίπλα του τον προπονητή του Απόλλωνα Πόντου, τον Δημήτρη Καλαϊτζίδη. Να καλησπερίσω και τους δύο. Γιώργο, καλησπέρα. Και στον προπονητή του Απόλλωνα. Καλησπέρα, είμαστε με το. Μισό λεπτό λίγο με το για να παρακολουθήσουμε. Τον Δημήτρη Καλαϊτζίδη. Να παρακολουθήσουμε λίγο, να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι αυτό, να δούμε τα γκολ. Και αμέσως μετά πάλι σε σένα. Ναι. Απόλλων Πόντου, Εργοτέλης 1-1. Ο Απόλλων Πόντου φιλοξενεί στην Καλαμαριά τον Εργοτέλη. Από τον Γεωργιάδη μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και ο Χασομέρης αυτή τη φορά δεν χάνει την ευκαιρία. 1-0 για τους γηπεδούς στο 17. Ο Εργοτέλης βγαίνει στην επίθεση ανάποδο. Ψαλίδι του Κάιπερς, όμως η μπάλα περνάει out στο 30. Στο 44 ο Παπάς γυρνάει την μπάλα στον Κατσιμίτρο. Η μπάλα θα πάρει περίεργη τροχιά και καταλήγει σε κόρνερ σε μια φάση που παραλίγο να γίνει το αυτογκόλ. Στο 48 ο Νικολακάκης βγάζει σέντρα, ο Κάιπερς μπαίνει στη φάση, αλλά το σούτ θα περάσει out. Στο 50 ο Σιμελίδης κάνει το σούτ, όμως ο Κατσιμίτρος θα διώξει τον κίνδυνο. Στο 62 ο Αμαραντίδης τροφοδοτεί το Σιμελίδη που σουτάρει πάνω στον αντίπαλο goalkeeper. Στην επίθεση η ομάδα του Εργοτέλη. Ο Σταματάκος κάνει την πάσα στον Κάιπερς, ο οποίος από καλή θέση θα στείλει την μπάλα out. Προειδοποιεί η ομάδα του Εργοτέλη και στο 83 ο Κάιπερς βγαίνει πίσω από την πλάτη της άμυνας του Απόλλωνα και με άψογο πλασέ νικάει τον Λόπεθ και ισοφαρίζει για την ομάδα της Κρήτης. Οι κριτικοί επιμένουν, δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και νέα επίθεση, ο Ιατρούδης θα βρεθεί σε θέση βολής, σουτάρει όμως ο Λόπεθ, διώχνει την μπάλα, το 1-1 θα μείνει μέχρι το τέλος. Σε ένα πολύ κακό αγωνιστικό χώρο η ομάδα μας κατάφερε και έπαιξε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήμασταν καλύτεροι και αξίζαμε την νίκη και βάσει της απόδοσης που είχαμε και βάσει των ευκαιριών. Η ομάδα μας έπαιξε μέχρι το 93 με τον ίδιο τρόπο και προσπαθούσε να βάλει γκολ μέχρι το τέλος για να κερδίσει το παιχνίδι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Καλαμαριά, γιατί είναι από τις λίγες ομάδες που σε αυτό το πρωτάθλημα που προσπαθεί να παίξει. Από εκεί πέρα, όσον αφορά το παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν κυρίαρχοι όλοι του πρώτου ημιχρόνου, δεν μας βγήκανε κάποια πράγματα, βρεθήκαμε πίσω σκορ. Παρ' όλα αυτά ακολουθήσαμε πιστά το πλάνο μας όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Είχαμε υπομονή, είχαμε την υπεροχή σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό ήρθε και το γκολ. Θεωρώ ότι δικαιούμασταν την νίκη. Λοιπόν, γράμμα τώρα στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Ο λόγος στον Γιώργο Μίνο και στον Δημήτρη Καλαϊτζίδη. Εδώ λοιπόν στο γήπεδο της Καλαμαριάς, ο Απόλλων τελικά παρότι προηγήθηκε και είχε ευκαιρίες, δεν γεύτηκε τη χαρά της νίκης για να κάνει και καλό Πάσχα. Φυσικά ένας βαθμός αντί για τρεις όπως υπολόγιζαν εδώ στην Καλαμαριά. Δίπλα μου έχω τον προπονητή του Απόλλωνα Πόντου, τον κύριο Δημήτρη Καλαϊτζίδη. Κύριε Καλαϊτζίδη, τελικά ο Απόλλων δεν γεύτηκε τη χαρά της νίκης όπως είχε γευτεί στο περασμένο παιχνίδι του Ελπάσο με την Καλυθέα με τον Καλή. Κατά την εκτίμησή μου, υπήρξαν ορισμένοι παράγοντες που δεν μας επέτρεψαν να φτάσουμε στο επιθυμητό για μας αποτέλεσμα και σε επιδόσεις αντίστοιχες του παρελθόντος, αγωνιστικές επιδόσεις. Πιστεύω ότι μετά το 1-0 η έλλειψη δυνατοτήτων να αξιοποιήσουμε μία από τις επόμενες φάσεις που δημιουργήσαμε ώστε να αυξήσουμε το σκορ σε 2-0 θα μας έδινε τη δυνατότητα να πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο στο επιθυμητό για μας αποτέλεσμα. Η κόπωση πιστεύω ότι ήταν, όπως προείπα, ένας παράγων που επηρέασε πολύ τις επιδόσεις μας και πιστεύω ένας ακόμη παράγων ήταν οι αδυναμίες μας να αξιοποιήσουμε τα μειονεκτήματα του αντιπάλου, δηλαδή να περάσουμε την μπάλα στην πλάτη της αμυνάς τους. Έτσι ουσιαστικά δεν αξιοποιήσαμε το μεγαλύτερο μειονέκτημα που έχει ο Εργοτέλης ως ομάδα. Μοιραία φτάσαμε στο τελικό αποτέλεσμα αυτό, το οποίο δεν είναι και το επιθυμητό για μας. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, προσπαθώντας ή δυνατόν να πιάσουμε τις ομάδες που προηγούνται στην τρίτη θέση, πιστεύοντας ότι αυτή θα είναι μια θέση ενδεχομένως προνομίουχος με βάση αυτά που ακούγονται στο σκηνείο. Βλέποντας την εικόνα των ομάδων που είναι πάνω από την Καλαμαριά, πιστεύετε η βαθμή που είναι η διαφορά αντικατοπτρίζει την εικόνα του Απόλλωνα Πόντου που ξεκίνησε με όνειρα φιλοδοξίες για την υπέρβαση, δηλαδή για την άνοδο στη Super League και βλέπουμε τον Όφη και τον Άρη να είναι στις δύο πρώτες θέσεις? Πρωτίστως πρέπει να δούμε αν οι δικές μας επιδόσεις ήταν ανάλογο επίπεδο όπως προσδοκούσαμε. Εκτιμώ ότι το πρώτο μισό του πρωταθλήματος ήμασταν κάτω από το επίπεδο δυνατοτήτων μας και γι' αυτό οι άλλες ομάδες προηγούνται βαθμολογικά.
Στο δεύτερο γύρο διορθώσαμε αρκετά πράγματα, μιλάω στο αγωνιστικό επίπεδο στην ομάδα και έτσι συγκεντρώσαμε πολύ περισσότερους βαθμούς και με αυτόν τον τρόπο πλησιάσαμε στις προνομίουχες, όχι στις δύο προνομίουχες θέσεις, στις θέσεις που πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι προνομιούχες στο τέλος του πρωταθλήματος. Πιστεύετε ότι ο Απόλλων θα μπορούσε κάλλιστα να διεκδικήσει πιο πάνω θέση, δηλαδή για την άνοδο? Τι έφτιαξε, πιστεύετε? Πρέπει να γυρίσουμε πολύ πίσω. Στους πρώτους αγώνες είχαμε παράγοντες που υποτίθεται ότι πρέπει να απονέμουν δικαιοσύνη. Κατά την εκτίμησή μας αδικηθήκαμε κατάφορα. Κάποιες από αυτές τις φάσεις που φέραν και ήττες έχουν γίνει αναφορά στα σεμινάρια διαιτητών για να καταδείξουν το τι είναι offside και το τι δεν είναι. Αλλά κυρίως, δεν θα πω διαιτησία, κυρίως είναι οι δικές μας επιδόσεις. Αυτό είναι ο βασικός παράγων στον οποίο οι αντίπαλοι κατάφεραν να συγκεντρώσουν περισσότερους βαθμούς μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα και εμείς υπολοιπόμεθα έναντι αυτών. Έχετε τρία μεγάλα παιχνίδια. Το ένα πάτε στη Πάτρα με την Παναχαϊκή, υποδέχεστε τον Άρη, έχετε και τη Δόξα Δράμας. Τι περιμένετε από εδώ και πέρα για τον Απόλλωνα? Το καλύτερο. Σε όλους τους αγώνες προσδοκούμε να είμαστε νικητές σε όποιον αγώνα συμμετέχουμε. Απλά θέλουμε παράλληλα και οι αγωνιστικές μας επιδόσεις να είναι τέτοιες που να ευχαριστιόμαστε, να μην είναι μόνο ένα αποτέλεσμα, να συνοδεύεται και από καλή αγωνιστική εμφάνιση. Τελειώνοντας, Πάσχα πλησιάζει. Τι έχετε να ευχηθείτε στον κόσμο της Καλαμαριάς, αλλά και στον κόσμο, τον φίλο κόσμο που παρακολουθεί τη Football League και όχι μόνο, σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου? Επιθυμώ η ανάσταση του Θεανθρώπου να είναι απαρχή θετικών εξελίξεων στη ζωή όλων των ανθρώπων, πρωτίστως με υγεία και δουλειά σε όλο τον κόσμο. Νομίζω είναι τα βασικά πλέον. Αλλά η Ανάσταση είναι ένα απαρχή θετικών εξελίξεων στη ζωή μας, γιατί έχουν συρρυκνωθεί πολλά πράγματα πλέον στη ζωή μας. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ.